Είμαστε στη θέση τη να δούμε τον κύριο Κερίδη Μανώλη, τον καθηγητή ε, Δημήτρη Κερίδη και βουλευτή Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα, χρόνια πολλά κύριε καθηγητά. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά κύριε οικονομού. Να είστε χρόνια καλά. Χρόνια πολλά, Μανώλη. Τώρα, μια κουβέντα θα θέλαμε να πείτε, ω συνέχεια κύριε, του κύριε. ρεπορτάζ που είδαμε στην ε, Κομωτινή, ε, κύριε Κερίδη, πώ πρέπει να μεταφράσουμε αυτέ τι κινήσει του Υφυπουργού, ω έναν ατυχή αντιπερισπασμό. Η Τουρκία πιέζεται και επιχειρεί. Να αντεπιτεθεί είναι η τελευταία βεβαίω που δικαιούται να μιλεί για, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για παραβιάσει δικαίου. Mm -hmm. ε, να θυμίσω ότι μόλις χθε, το τελευταίο 24ωρο, είχαμε δηλώσεις από το Ιράκ που μιλάνε για κατάφορη παραβίαση της εθνικής του κυριαρχία από την Τουρκία. τις δηλώσεις από τη Λιβύη για mm -hmm. την άμεση επιτακτική ανάγκη αποχώρησης των τουρκικών στρατευμάτων και των μισθοφόρων της Τουρκίας από τη Λιβύη. Mm -hmm. Αυτά δεν τα λένε ούτε οι Κύπροι, ούτε εμείς, ούτε οι Αρμένοι. Τα λένε δύο αραβικές χώρες ήδη το τελευταίο yeah, 24ωρο. Ένα λεπτό, και κύριε κερήδη. Κερήδη. Να απελευθερώσουμε τον Μανόλι να τον καλημερίσουμε, να τον ευχαριστούμε. Θα τα πούμε αύριο, Μανώλη μου, και να συνεχίσουμε εμεί πάνω σε αυτό σας. το κλίμα που λέτε. Γεια σου, Μανώλη μου, καλημέρα. Λοιπόν, ελάτε, κύριε Κυρίδη. Να λέτε λοιπόν ότι αυτά και... προφανώ δεν τα λέμε εμεί, τα λέει η Λιβύη, τα λέει η Αίγυπτο. Έτσι. Έτσι, να δεν είναι. τώρα στα ανθρώπινα δικαιώματα, όπου mm -hmm. η Τουρκία είναι μονίμω κατηγορούμενη το τελευταίο ειδικά διάστημα και στο Συμβούλιο τη Ευρώπη, όπου εγώ συμμετέχω και ήταν στην ατζέντα τη τελευταία Ολομέλεια, με πολύ μεγάλη και επικριτική έκθεση σε βάρο για αυτά που κάνει όχι μόνο στο εξωτερικό. Αλλά και στο εσωτερικό σε βάρο των ίδιων των πολιτών τη. Mm -hmm. Είδατε τι τρέλε με τον Ιμά Μογλου, Όπου ο ποινικό κώδικα ερμηνεύεται κατά το δοκούν από τι εισαγγελικέ αρχέ και φτάνουν στην απόλυτη γελιοποίηση του κράτου δικαίου. Όπου μια χειρονομία θεωρείται ποινικό αδίκημα και προσβολή και ε, ε, ποινικοποιείται με ποινέ φυλάκιση κ.ο.κ. Και βεβαίω, ω προ τα δικά μα, ω προ τη συνθήκη τη Λοζάνη, ο τελευταίο που δικαιούται να Τουρκία, δεν ξέρουμε την τύχη της ελληνικής μειονότητας, διότι οι δύο ο, μειονότητες ε, είχαν μια ε, ε, ισομέρεια στον τρόπο αντιμετώπισης, Υπήρξαν, ήταν η μη ανταλλάξιμη mm -hmm. της ανταλλαγής πληθυσμών. Οι Έλληνε λοιπόν της Κωνσταντινούπολης, μια πλούσια και ακμάζουσα ε, Έχουν κοινότητα. Έχουν συρρυπνωθεί της... δραματικά εκεί οι Έλληνες. Έχει ξεριζωθεί απολύτω, ε, χάνοντας και τεράστιες περιουσίες α, στο μεταξύ, ενώ αντιθέτω, στη Δυτική Θράκη υπάρχει α, με τα σχολεία τη με τα τεμένη της α, και κάνουμε το 270 με μειονοτικά σχολεία έχουμε στη Θράκη, 170 τεμένη. Ποια, ποια δικαιώματα καταπιέζονται εδώ. Επειδή έχουμε και τη Διακομματική Επιτροπή της Τράκη με επικεφαλή στην Τώρα Μπακογιάννη και με ένα συντονιστή στα οικονομικά, γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια για την περαιτέρω διεύρυνση των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών ευκαιριών όλων των θρακιωτών, χριστιανών mm -hmm. και μουσουλμάνων, α, και θα ανακοινώσουμε προτάσεις πολύ σημαντικέ. Να πούμε εδώ, επειδή έχω ασχοληθεί επισταμένως με το θέμα, mm -hmm. ότι η Τουρκία και οι εκπρόσωποι του τουρκικού καθεστώτο επιχειρούν μονίμως, προσέξτε το τώρα αυτό, να υποβαθμίσουν και να, περιοθ, να κρατήσουν στο περιθώριο τη μουσουλμανική μειονότητα, με κακά σχολεία, mm -hmm. χωρίς εκπαιδευτικές α, α, καλές α, α, υπηρεσίες, α, παροχή, προκειμένου να είναι αμόρφωτοι στο περιθώριο και, και εύκολος χειραγωγήσιμοι mm -hmm. από το τουρκικό πραξενείο και από το τουρκικό καθεστώς. Η δικιά μας, η δικιά μας θέση και πολιτική mm -hmm. είναι για την ΟΛΟΕΝΑ καλύτερη εκπαίδευση, επαγγελματικές ευκαιρίες mm -hmm. στο πλαίσιο το ευρωπαϊκό. Μάλιστα. Η Θράκη είναι, όπως και η υπόλοιπη Ελλάδα, Ευρώπη. Κύριε Κερίδη, πάμε να το προχωρήσουμε. Να δούμε και τις υπόλοιπες προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας. Πέρα από αυτό την ατυχή προσπάθεια, όπως σωστά είπατε, την περισπασμό που πήγε να κάνει ο Τούρκος υπουργό στη Θράκη. Έχουμε όμως τις, ενέ... τοποθετήσει τοποθετήσεις και τη ρητορική του κυρίου Ακάρ, που είναι στο ίδιο κλίμα με το παρελθόν. Ένα αυτό και δεύτερον έχουμε τις τουρκικές ακτεωρούς να προκαλούν ξανά στο Αιγαίο, αυτή τη φορά σε βάρος καφών της Frontex. Βεβαίω, και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα απασχολήσει βεβαίω και την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Υπάρχουν σχετικέ εκθέσει από τη Frontex mm. και το ρόλο τη τουρκική ακτοφυλακή, η οποία ενώ είναι δεσμευμένη από την κοινή δήλωση Ευρώπη-Τουρκία να εμποδίζει α, αυτού του τύπου του διακινητέ μεταξύ της τουρκικής ακτής και των, νησιών του, των ελληνικών νησιών του Αιγαίου. Όχι μόνο δεν το κάνει, όχι μόνο σφυρίζει διάφορα, αλλά προωθεί συστηματικά και εργαλειοποιεί, όπως το είχαμε δει και πέρσι, α, τους πρόσφυγες και τους παράτυπους μετανάστες α, για να έρχονται στην Ελλάδα και να πιέζει. Mm. Και φτάσαμε και στην απόλυτη γελιότητα να θέτει το θέμα ο ίδιος ο Ερντογάν στη Μέρκελ, στη Μέρκελ, η οποία το τελευταίο που θέλει... Για Να μην ξεχνιόμαστε εδώ πέρα, είναι μια αναζωπήρωση αυτού του ζητήματο. Αλλά είναι τώρα... η γνωστή η τακτική αυτή τη Τουρκία. Γιατί η οποία προσπαθεί... το κάνει τώρα η Τουρκία αυτό, Υποτίθεται ότι και η ίδια θέλει μια πιο ήρεμη εικόνα στην πορεία, υποτίθεται προς την Ευρώπη, στην αλλαγή που είχαμε στο σκηνικό στι ΗΠΑ. Έχει αλλάξει και η ίδια κάποιε πολιτικές. αλλά ωστόσο συνεχίζει απευθυνόμενοι προς την Ελλάδα πάντοτε με την ίδια προκλητική ρητορική. Η Τουρκία έχει μπροστά τη μια διπλή διαπραγμάτευση εν ώψη Ιουνίου. Αφενό, έχουμε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κορυφή, στο οποίο θα ξανατεθεί το θέμα Τουρκία. Και βεβαίω την άφηξη Biden στην Ευρώπη, στα πλαίσια τη Συνόδου Κορυφή του ΝΑΤΟ. Είναι η πρώτη mm. φορά που θα επισκεφτεί ο Ενεκλεγή Αμερικάνος Πρόεδρο την Ευρώπη. Τον περιμένουν ω πώς να το πούμε, μεσία οι ευρωπαϊκέ ηγεσίε. Βεβαίω οι Γερμανοί, βεβαίω οι Γάλλοι, να δούνε πού θα πάει η ευρωαμερικανική σχέση πού θα πάει η ευρωαμερικανική σχέση που πέρασε τόσα πολλά το προηγούμενο διάστημα επί Τραμπ. Και βεβαίω επιδιώκει ο Ερντογάν και μια συνάντηση στο περιθώριο τη Συνόδου, τέτα τέτ, με τον ίδιο τον Biden, διότι τα σύννεφα είναι πολλά, η πίεση είναι μεγάλη και ο Ερντογάν θέλει την εξομάλυνση. Η Η επαφές, κατά το οι επαφέ εδώ στην Ελλάδα θα γίνουν, κύριε καθηγητά, τι εκτιμάτε εσεί. Δηλαδή, θα πρέπει να περιμένουμε το επόμενο διάστημα τον κύριο Τσαβούσογλου και την προετοιμασία τη συνάντηση των δύο ηγετών για το μέλλον. Νομίζω ότι θα έρθει ο Τσαβού Σογλου με το μάτι, με το βλέμμα στραμμένο στι συναντήσει του Ιουνίου, να δείξει ένα καλό πρόσωπο. Άλλωστε, σε αυτό εντάσσεται και η πρόσκληση προ τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Mm -hmm. Η Τουρκία επιχειρεί, είναι το διπλό τη πρόσωπο, να διαφημίσει προ του ξένου, σώσου τσιμπάν δεν είναι πολύ πλέον, διότι έχουν γίνει πάρα πολλά το προηγούμενο διάστημα, να δείξει ότι είναι μια χώρα α, που θέλει τον α, διάλογο και, εν mm περιπτώσει, -hmm. τη συνεννόηση. Την ίδια ώρα που παραβιάζει κατάφορα την εθνική κυριαρχία πολλών μεταξύ. Τον οποίο επαναλαμβάνω χθε, μια πάρα πολύ αυστηρή ανακοίνωση από τη Βαγδάτη mm -hmm. για την επίσκεψη Ακάρ στο βόρειο Ιράκ, όπου ω ανθύπατο, θεωρώντα τουρκικό έδαφο εκεί την περιοχή, επισκέφτηκε τουρκικέ ε, βάσει. Είναι mm -hmm. το πρόβλημα τη περιοχή ε, ε, η Τουρκία ε, ευρύτερα για τον αραβικό κόσμο, για το Ισραήλ, για εμά, για του Ευρωπαίους και βεβαίω για του Αμερικάνου. Κάνει, όπω είδαμε, βέβαια και κάποιε προσπάθειε επαναπροσέγγιση με την Αίγυπτο μετά από πολλά χρόνια, κύριε κερίδη Τουρκία έστειλε έναν υφυπουργό να συναντηθεί με αξιωματούχου τη Αιγύπτου σε μια προσπάθεια να ξαναβελτιώσει τη σχέση με τη χώρα αυτή που στο παρελθόν θυμόμαστε ότι είχε πολύ στενέ επαφέ. Η Τουρκία δεν θα σταματήσει και θα πρέπει να είμαστε κι εμεί σε μεγάλη εγρήγορση, διότι ε, θα επιχειρήσει αυτού του τύπου τι ε, προσεγγίσεις υπογείω και με το Ισραήλ. Mm -hmm. Τα ξέρουμε, τα βλέπουμε. Mm -hmm. ε, Βεβαίω, η Αίγυπτος είναι κομβικό παίκτη, είναι η μεγαλύτερη αραβική χώρα, ε, η πιο σημαντική χώρα του αραβικού ε, κόσμου. Χώρα με την οποία εμεί έχουμε υπογράψει ΑΟΣ. Έχουν έρθει σε αντιπαράθεση για το ζήτημα τη μουσουλμανική αδελφότητα και τη στήριξη που δίνει η Τουρκία στου αντιπάλου του Αιγυπτιακού καθεστώτος του Μόρση στο εσωτερικό τη Αιγύπτου. Έχουν έρθει σε αντιπαράθεση για την Λιβύη. Έχουν έρθει σε αντιπαράθεση για την Ανατολική Μεσόγειο α, και τα διάφορα παραβατικά τη Τουρκία. Δεν νομίζω ότι θα έχει τύχει αυτή mm -hmm. η προσέγγιση. Θα την επιχειρήσει η Τουρκία στο βαθμό, στο βαθμό που δεν αναθεωρεί πολιτική. Και μια τελευταία κουβέντα να μα πείτε, κύριε Κερίδη, για τα τη Κύπρου. Είχαμε το αδιέξοδο όπω αναμενόταν εξάλλου στη Γενέβη. Οπότε πάμε παρακάτω. Τώρα, από ό,τι κατάλαβα, πάνε να γίνει μια επανάληψη αυτού που ζήσαμε εκεί. Κάποια στιγμή σε δύο-τρει μήνε. Λοιπόν, διαβάζουμε στι τουρκοκυπριακέ εφημερίδε ότι 160.000 Τουρκοκύπροι που έχουν mm -hmm. γεννηθεί α, δηλαδή στην α, Κύπρο πριν το 1974 ή τα παιδιά του έχουν λάβει κυπριακά διαβατήρια ή ταυτότητε τη Κυπριακή Δημοκρατία. Προσέξτε το mm -hmm. τώρα αυτό, μεταξύ των οποίων και πολλοί υπουργοί τη κυβέρνηση mm -hmm. Τατάρ. Και υπάρχει μια εσωτερική τώρα διελκυστίνδα. Ποιο έχει πάει με την Κυπριακή Δημοκρατία yeah, και ποιο παραμένει. Mm -hmm. Πιστό στην Τουρκία. Είχαμε διαδηλώσει στα yeah. κατεχόμενα εκ νέου σε βάρο των προτάσεων Τατάρ, οι οποίε έχουν. Ένα yeah, Τατάρ χαρά στη γραμμή όμω για λογαριασμό τη Άγκυρα. Αυτό είναι. Αυτό είναι Απολύτω. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει τουρκοκυπριακή εκπροσώπηση αυτή τη στιγμή. Yeah, yeah. Υπάρχει ο εγκάθετο του τουρκικού καθεστώτο στα κατεχόμενα, ο οποίο εξελέγει με άμεση παρέμβαση Ερντογάν τον περασμένο φθινόπωρο και ο οποίο το είπε ο ίδιο, δεν το λέμε εμεί. Mm -hmm. Το είπε στι δηλώσει του στην Άγκυρα, στο τελευταίο του ταξίδι: Ότι εμεί θα κάνουμε ό,τι μα πει η Άγκυρα. Mm -hmm. Κατά συνέπεια, αυτό είναι το κομβικό, το μεγάλο, το μείζον. Ότι εδώ, εδώ από τη μια έχουμε την Κυπριακή Δημοκρατία και του Ελληνοκύπριου, οι οποίοι είναι έτοιμοι να συνεπάρξουν με του Τουρκοκύπριου, αλλά όχι με την Άγκυρα. Mm -hmm. Και όχι να κυδαιμονευθούν από την Άγκυρα. Και αυτό είναι το οποίο λέμε διεθνώ και νομίζω κερδίζει. Μάλιστα. Το είπαν οι Αμερικάνοι, το είπαν οι Ευρωπαίοι, το είπε ο ΙΕ. Κύριε καθηγητά, σα ευχαριστώ πολύ. Καλή κι ό